Καλωσορίζω σήμερα στον όμορφο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην ωραία γιορτή, μια ωραία μικρή γιορτή που διοργανώνουμε για να απονείμουμε τους τίτλους των σπουδών σας και να σας ευχαριστήσουμε όλους μαζί. Ας πούμε έτσι ένα μικρό ιστορικό για την υπόθεση. Ο Δήμος μας για πρώτη φορά φέτος έκανε ένα τολμηρό άνοιγμα αποδεχόμενος προτάσεις συνεργασίας από ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας έτσι σχέσεις win-win ή όπως τα λέγαμε στα ελληνικά, σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους. Το όφελος για το Δήμο είναι ότι μέσα από τις συνεργασίες αυτές είχε τη δυνατότητα να παρέχει στους δημότες του, στους πολίτες του, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλης θεματολογίας και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα, είτε για την προσωπική τους εξέλιξη, είτε επαγγελματικά. Το όφελος των ιδιωτών, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων, είναι ότι οι πολίτες ήρθαν σε άμεση επαφή με τους χώρους τους, με τα προγράμματα σπουδών τους, και έτσι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως η καλύτερη διαφήμιση, πολύ καλύτερη από κάθε τηλεοπτικό σποτ μερικών δευτερολέπτων που μπορεί να κοστίσει και πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, κερδίζουμε όλοι. Προσωπικά, συμμετείχα σε ένα από τα σεμινάρια της ΑΚΜΗΣ και θα ήθελα να πω ότι ενθουσιάστηκα τόσο με το περιεχόμενο του προγράμματος, με την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και με την ποιότητα ότι ήταν σεμινάριο μαγειρικής. Οπότε είχα τη δυνατότητα να δω, τα υλικά μας τα φέρνανε εκείνη την ώρα, είχα τη δυνατότητα να δω πώς ερχόντουσαν, σε τι κατάσταση ήταν, ποιος ήταν ο προμηθευτής και έτσι να έχω εικόνα γι' αυτό. Έχω λοιπόν να πω παντού και το λέω έτσι δια μικροφόνου, τα καλύτερα γι' αυτό. Ελπίζω όλοι να απολαύσατε τα μαθήματα που κάνατε το ίδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΚΜΗ, γιατί μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας, η οποία ελπίζω να συνεχιστεί, και για τη δωρεάν διάθεση των χώρων και των εκπαιδευτών του. Τον ΟΠΑΝ και την πρόεδρό του, κυρία Ντονάκου, καθώς και το διευθυντή του Μουσικού Κέντρου Πειραιά, κύριο Βασίλη Μαστοράκη, για τη διάθεση του Μουσικού Συνόλου, που θα προσθέσει σε λίγο μια ευχάριστη νότα στη βραδιά μας. Τη Δημοτική Πινακοθήκη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καλαμακιώτη, επιθεμάτων παιδείας, και τον συνεργάτη του κ. Δημάρχου Μάικη Γελετάκη, που είναι πάντα δίπλα μας, αρρωγός και πολύτιμος συμπαραστάτης της δράσης μας. Και όλους εσάς που συνεργάζεστε μαζί μας και συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας. Κύριε Δημάρχε, σας παρακαλέσω να έρθετε να πείτε και εσείς δύο λόγια. Η Διευθύντρια Παιδείας είπε σχεδόν τα πάντα. Στόχος δικός μας αυτός είναι να συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς φορείς σε διάφορους τομείς. Και στην εκπαίδευση, με εκπαιδευτήρια κύρους, όπως το εκπαιδευτήριο ΑΚΜΗ, να είναι αυτό που είπε η κ. Στηρίου, να κερδίζουμε και οι δύο πλευρές. Νομίζω τα σεμινάρια είναι χρήσιμα για τους δημότες, για τους κατοίκους και δημότες της πόλης μας, σε μια πολύ έτσι, ευρεία γκάμα θεμάτων, ζαχαροπλαστική, ομορφιά, digital marketing και πολλά άλλα. Νομίζω το να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας είναι χρήσιμο, όπως πριν αναφέρθηκε η διευθύντρια, και για την προσωπική μας, αν θέλετε, ικανοποίηση ή ενασχόληση καθημερινά, αλλά πολύ περισσότερο για τους νεότερους και για τους μεγαλύτερους όπως είμαι και εγώ, ώστε να βρουν να θέλουν μια διαφορετική διέξοδο επαγγελματική ενασχόληση. Επαναλαμβάνω ότι συνεργαζόμαστε πολλά εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτήρια με κύρος, με ιστορία και έχουν μια πολύπλοκη συνεργασία. Η δίωξή μας είναι να συμμετέχουν στα κοινά της πόλης τα παιδιατρία και το πράττουμε. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Ροδόπουλο, άριστη. Νομίζω ότι αυτή θα διευρυνθεί και μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στο μέλλον, ωφελία και των δύο. Είναι εκπαιδευτήρια που καλύπτουν, αν θέλετε, κενά που υπάρχουν στην δημόσια εκπαίδευση. Είναι χρήσιμα τα εκπαιδευτήρια αυτά. Είναι ποιοτικά. Έχουν ένα κύρος. Φιλοξενούμε στην πόλη μας αρκετά από αυτά. Και επαναλαμβάνω, στόχος και δικός μου και των συνεργατών μου και όσοι προαναφέρθηκαν είναι ο κ. Σωτηρίου, ο κ. Καλαμακιώτης, ο Μάκης Αγγελετάκης, η Διεύθυνση Παιδείας και το Διαβίου Μάθησης, νομίζω ότι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Έχουμε προβλήματα στο Δήμο μας, πρέπει να αναφέρονται πάντα, αλλά έχουμε και πτυχές. Και διευθύνσεις και τμήματα που πραγματικά λειτουργούν με κέφι, με όρεξη, με διάθεση, με γνώση και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Οπότε να ευχαριστήσω εγώ τα εκπαιδευτήρια της ΑΚΜΗΣ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, όσο το Δήμο ασχολήθηκε και φυσικά όλους εσάς που συμμετείχατε και θέλω να πιστεύω ότι συμμετείχατε με όρεξη και είδατε μια ποιότητα
μετάδοση γνώσεων, νομίζω υψηλό επίπεδο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ και εγώ τους μουσικούς, εδώ και τον Βασίλη Μαστοράκη και όσους σήμερα μας δώσουν έτσι μια νότα, μια μουσική νότα και διασκέδασης. Και επαναλαμβάνω ότι η δικιά μου έτσι, δέσμευση και στόχος είναι όλα αυτά να τεμηθούν. Του χρόνου να είναι περισσότεροι, του παραπάνω περισσότεροι συμμετέχοντες εννοώ, να διευρύνουμε τα προγράμματα, να διευρύνουμε την γκάμα των θεματικών και να προχωράμε έτσι. Να είστε καλά όλοι και ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερη η χαρά μου σήμερα που είμαι ανάμεσά σας σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώσαμε από κοινού με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά όλοι εμείς στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Το ΙΕΚΑΚΜΗ που είναι το μεγαλύτερο ΙΕΚ της χώρας και βραβευμένο σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης σύναψε μια συμφωνία συνεργασίας με το Δήμο Πειραιά πριν από ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θέλω να πω ότι κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον Πειραιά μας. Εκτός από αυτό που είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε κάνει πλήθος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε κάθε γειτονιά του Δήμου Πειραιά με αποκορύφωμα τις ημέρες θάλασσας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έχουμε δώσει υποτροφίες σε κάποιες ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Είμαστε πάρα πολύ λοιπόν χαρούμενοι για το σύντομο μεν, αλλά πολύ παραγωγικό και δημιουργικό διάστημα που συνεργαζόμαστε με το Δήμο Πειραιά. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πρώτο κύκλο εκμορφωτικών σεμιναρίων, θα ήθελα να πω ότι με ιδιαίτερη χαρά το παρακολούθησαν και το ολοκλήρωσαν πάνω από 150 δημότες του Δήμου Πειραιά. Σε αυτούς τους κύκλους παρακολούθησαν εκπαιδευτικά ταχύρυθμα προγράμματα σε 5 διαφορετικές θεματικές ενότητες, στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική, στο digital marketing, την ομορφιά και τα παιδαγωγικά. Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ ήταν, είναι και θα είναι πάντα αρρωγός σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Δήμου Πειραιά φέρνει στο επίκεντρο τον πολίτη. Είναι άλλωστε και στο DNA του εκπαιδευτικού ομίλου πάντα να είναι αρρωγός σε κάθε τέτοια δραστηριότητα. Κύριε Δήμαρχε, από αυτό το βήμα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ήδη στο ΙΕΚΑΚΜΗ σχεδιάζουμε τις ενέργειες και το νέο, το δεύτερο κύκλο σεμιναρίων που θα υλοποιήσουμε από κοινού το 2019. Αφού πρώτα ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες καθηγητές μας αλλά και τους διοικητικούς συνεργάτες μας στο ΙΕΚΑΚΜΗ που κοπίασαν για να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την απονομή, όλους τους συνεργάτες μας στο Δήμο Πειραιά που βοήθησαν στο να γίνει αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο γιατί χωρίς τη δική του πρωτοβουλία σήμερα νομίζω δεν θα ήμασταν εδώ, να δώσω κλείνοντας πολλά συγχαρητήρια στους 150 πρώτους αποφύτους μας αυτής της κοινής μας προσπάθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι μπροστά σας απόψε. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ. Γιατί στο ΒΕΑΚΙΟ μίλησα πολύ δυνατά και τώρα φοβάμαι να φωνάξω. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω και μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Θέλω να πω τα καλύτερα για το Δήμο Πειραιά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με το πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης μας έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πάρα πολλά μαθήματα, πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ τα εκπαιδευτήρια ΑΚΜΗ που ήταν κοντά μας σε πολύ καλές εγκαταστάσεις, με άριστο προσωπικό. Μας έμαθαν, αν και είμαι νοικοκυρά πάρα πολλά χρόνια, έμαθα πολύ καινούργια πράγματα, μάθαμε διάφορα τρικάκια, διάφορα ωραία πράγματα να κάνουμε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εκτός από τα μαθήματα που μάθαμε τόσα πράγματα, γίναμε φίλες. Και με τα κορίτσια και με τον Άρη εδώ, τον φίλο μου. Κάναμε δηλαδή πολύ ωραία παρέα. Και είναι σημαντικό αυτό σε αυτούς τους καιρούς της μοναξιάς, της απομόνωσης. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ήμασταν μια πολύ ωραία ομάδα, αγαπημένη. Μαγειρεύαμε όλοι μαζί, δοκιμάζαμε, όλα ήταν τέλεια. Η Κυριακή είναι εδώ απόψε, η ΣΕΦ. Ήταν πάρα πολύ καλή, να τις μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μας. Όλα ήταν άψογα. Και έχω να παροτρύνω τους κατοίκους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Διαβίου Μάθησης. Είναι πάρα πολύ ωραία και επαναλαμβάνω, γίνονται και ωραίες παρέες. Εδώ, οι φίλες μου είναι όλες εδώ απόψε. Ευχαριστώ πολύ.
αναφερθεί και οι καταστάσεις στο ΙΕΚΑΚΜΗ με τους υπολογιστές στο εργαστήριο και ο καθηγητής μας έκανε το σεμινάριο που ήταν άψογα στο αντικείμενό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να είμαστε και στα επόμενα σεμινάρια και να συνεχίσουμε. Τώρα το παιδί Λαμπρινή που ήταν η πρώτη, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε κάποιο σεμινάριο του Δήμου. Με εξέπληξε ευχάριστα και το επίπεδο του επαγγελματισμού που είχαν από το εκπαιδευτήριο ΑΚΜΗ. Η ΣΕΦ, η κυρία Αλεξοπούλου, ήταν εξαιρετική μαζί μας, γιατί αντιλαμβανόταν ότι δεν είχαμε καμία προηγούμενη γνώση. Τα χρησιμοποίησαμε πάρα πολλά από αυτά που μας έμαθε. Έχουν υποφεληθεί και οι οικογένειές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δήμο και τα εκπαιδευτήρια και ελπίζουμε να υπάρχουν και επόμενοι κύκλοι όπως ήδη αναφέρθηκε και να έχουμε την ευκαιρία και εμείς και άλλοι δημότες να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.